πατώντας το πρέστο ασυρμάτου, διακόπτει όλη τη διαδρομή χωρίς να εκδίδει την νόμιμη απόδειξη, διακόπτοντας έτσι τη λειτουργία του ταξίμετρου. Αστυνομικός περιγράφει στην κάμερα την ηλεκτρονική απάτη με τα ταξίμετρα, την οποία κάποιοι επιτίδιοι οδηγοί ταξί είχαν εγκαταστήσει στα οχήματά τους για να μην εκδίδουν αποδείξεις και να φουσκώνουν το λογαριασμό. For doing the same street, I think the same road, we pay once to 350. Once. The second time it was 5 euros. So there was like a difference of 1.50 euro, and it was literally the same. Τι μια φορά σου τύχει είναι η διαδρομή στα 6 ευρώ χρέος, στην άλλη μπορεί να σου τύχει 8 και βάλε. Είναι αυτοί που θέλουν να βγάλουν το χρήμα πιο γρήγορα από τους άλλους. Δηλαδή με μια διαδρομή να βγάλουν τα διπλά. Η αστυνομική της Τροχέας σε ελέγχους που έκαναν στις 8 Ιουλίου στην Αθήνα, τον Πειραιά και το αεροδρόμιο συνέλαβαν συνολικά 17 οδηγούς ταξί για επέμβαση στα ταξίμετρα και τις ταμιακές μηχανές των οχημάτων. Δεν είναι επαγγελματίες αυτοί που τα κάνουν. Απλά. Πήγα από την Πέτρου Ράλι Κερατσίνη, έδωσα 8 ευρώ. Τι να του πεις. Εντάξει, απόδειξη δεν κόβουνε. Τοποθετούμε το διακόπτη μέσα. Καμία απόδειξη δεν εκδίδεται. Με αυτή την πατέντα και την κατάλληλη συνδεσμολογία μπλόκαραν την ταμιακή μηχανή, αποφεύγοντας έτσι την απόδοση του ανάλογου φόρου. It's bad that they don't show the meters, they don't show how much you're actually going to pay. At least you know where you're going and how much you're paying. Οι αστυνομικοί έλεγχοι πρόκειται να ενταθούν, ενώ τσουκτερά είναι και τα πρόστιμα. 5 έως 20.000 για πειραγμένα ταξίμετρα και αφαίρεση αδειών σε τεχνικό για τον οποίο να αποδειχθεί ότι έκανε μετατροπή για να κλέβει τους πελάτες. Τώρα τον